ημερολόγιο έδειχνε 14 Απριλίου, όταν ένα πτώμα εντοπίστηκε μέσα στο φρεάτιο του μεταλλείου Μιτσερού. Μετά από έρευνες των αρχών, η σωρός ταυτοποιήθηκε με τη Μαρί Ρόουζ, γυναίκα από τις Φιλιππίνες, που αγνοείται από τις 5 Μαΐου του 2018 μαζί με την εξάχρονη κόρη της Σιέρα. Αυτή θα ήταν και η πρώτη μέρα ενός φρικιαστικού ταξιδιού στα σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού ενός καθομολογία κατά συρροή δολοφόνου. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών ήταν καταιγιστικές, φρικιαστικές και αγωνιώδεις. Στις 20 Απριλίου, Κυριακή, και ενώ ο Ρέστης έχει συλληφθεί στις 18 του Απρίλη, ανασύρεται και δεύτερη σωρός από το φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσερό. Η σωρός ανήκει στην άτυχη Αριάν Παλάνας Λοζάνο από τις Φιλιππίνες. 5η 25 Απριλίου. Ο 35χρονος καταγράφει σε 10 σελίδες τη δράση του. Ομολογεί και τα υπόλοιπα στιγερά εγκλήματα που διέπραξε. Αμέσως μετά οδηγεί τους ανακριτές στο πεδίο βολής Ξιντούς στην Ορούντα, όπου υποδεικνύει πηγάδι στο οποίο έριξε ένα άλλο θύμα του. Επρόκειτο για την Ασμίτα Καχανού, που είχε δηλωθεί ως ελίπον πρόσωπο από το καλοκαίρι του 18. Οι μέρες περνούν. Η έρευνα σε Κόκκινη Λίμνη και Ξυλιάτο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κυριακή 28 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα δηλαδή, μια βαλίτσα ανασύρεται από τα τοξικά νερά της λίμνης με ένα γυναικείο πτώμα σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης. Η σωρός στην πρώτη βαλίτσα φέρετρο ανήκει στην 36χρονη Λίβια Μπουένα από τη Ρουμανία. Μετά από μια εβδομάδα άκαρπων ερευνών στην Κόκκινη Λίμνη, η Κυριακή στις 5 του Μάη φέρνει αποτελέσματα. Εντοπίζεται η δεύτερη βαλίτσα φέρετρο με τη σωρό της 8χρονης Έλενα Ναταλία, κόρης της Λίβια Μπουένα. Από εκείνη την ημέρα περνάει ένας μήνας. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί στενά. Οι αρχές σκέφτονται τρόπους για να επέλθει κάθαρση. 3η 4 Ιουνίου. Τρίτη ταξιδιωτική βαλίτσα ανασύρεται από την Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό. Μέσα στη βαλίτσα εντοπίζουν το άψυχο σώμα της 30χρονης Μαρικάρ Βαλτέζα από τις Φιλιππίνες. Η άτυχη Μαρικάρ είχε δηλωθεί ως ελείπουσα στις 19 Δεκεμβρίου του 2017. Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, ανασύρεται από τη λίμνη με μίστον Ξυλιάτο το άψυχο σώμα της κορούλας της Μαρί Ρόουζ. Η εξάχρονη Σιέρα, η οποία αποτελεί πλέον το 7ο πτώμα και τελευταίο, σύμφωνα με τους χειρισμούς του δράστη. Αν ο κύκλος της φρίκης όντως έκλεισε, έγινε με δόση αρχαίας τραγωδίας, καθώς άνοιξε με τον εντοπισμό της μάνας και κλείνει με τον εντοπισμό του άψυχου παιδιού της.